Καλησπέρα φίλοι. Ξεκινήσαμε και το σημερινό live, ελπίζω να μ' ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε και το σημερινό live. Ωραία, σήμερα 13 Δευτέρου 2018. Δυστυχώς έχουμε λίγο το φως από πάνω για να ανακλάει. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε γι' αυτό σιγά σιγά. Θα περιμένουμε να μπείτε μέσα. Το κανάλι μας στο YouTube είναι Ελεύθερη Γνώμη. Μισηκλή Σταμάτης. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα βίντεο που κάνουμε. Καλησπέρα στη Μαγδαληνή, στη Σταυρούλα και σε όλους τους φίλους μου που μπαίνουν. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Ειρήνη, Χρήστος. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, ναι, okay. Μου λέει ο Κώστας, καλά ακούγομαι, ωραία. Λίγο υπομονή ακόμα να μπουν μέσα όλοι οι φίλοι μας, να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα από νωρίς σήμερα, φίλοι μου, να γράψετε τις ερωτήσεις σας. Δεν θα μιλήσω πολύ. Θα έχω ένα μικρό πρόλογο για να μπορέσουμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε λίγο ακόμα. Βλέπετε έτσι καμιά φορά πριν από το live ρίχνω έναν ύπνο για να μπορώ να ηρεμήσω λίγο, για να είμαι λίγο πιο άνετος να κατεβάζουμε τις πληροφορίες μας. Θα σας παρακαλέσω να μην μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα, γιατί γεμίζει η οθόνη, έτσι, και να τα γράφετε κάτω εκεί πέρα από το βίντεο για να μπορούμε να απαντάμε καλύτερα και να βλέπουμε τις ερωτήσεις σας, έτσι. Λοιπόν, ξεκινώντας θα ήθελα να σας πω, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Δυστυχώς τώρα δεν βλέπω τα σχόλιά σας όλα, έτσι, γιατί περνάνε πολύ γρήγορα. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί πάλι. Θα ξεκινήσουμε και αυτό το live, όπως σας είπα. Λοιπόν, γράφει εδώ ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, χαιρετίσματα στην Ελβετία. Πότε θα έρθει, λέει, η καταστροφή του κόσμου, λέει, επιτέλους. Ο φίλος μας ο Γιάννης βαρέθηκε, φαίνεται, και περιμένει να έρθει η καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, αργεί ακόμα. Λοιπόν, σήμερα φίλοι μου θα ήθελα να σας μιλήσω για τις 4 αντιδράσεις ή 5 αντιδράσεις που μπορούμε να έχουμε. Από τις βαθιές, τα λέγαμε, διδασκαλίες της Ασίας και των πολεμικών τεχνών, μπορούμε να πάξουμε να αρπάξουμε από εκεί μέσα όλη την θεωρία, θα λέγαμε, και να μετουσιώσουμε σε ψυχολογική συνειδητότητα. Όπως στις περισσότερες πολεμικές τέχνες υπάρχει αυτό που λέμε η αποφυγή, υπάρχει αυτό που λέμε η κόντρα, υπάρχει αυτό που λέμε η ανακατεύθυνση, έτσι και στη δική μας ψυχολογία, αναλόγως το κάθε σενάριο που έρχεται στη ζωή μας, μπορούμε στην αρχή να το αποφύγουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε διαφορετικά, το πιο εύκολο για όλους είναι να αποφύγει κάποιος κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, μια πρόκληση. Το δεύτερο που σας είπα είναι η κόντρα. Η κόντρα, όπως και οι πολεμικές τέχνες, κάθε φορά που κάποιος ασκεί μια δύναμη κατά πάνω μας,
Εμείς κοντράρουμε, βάζουμε σαν ασπίδα θα λέγαμε το χέρι μας σε ένα άλλο σημείο, οπότε ασκείται ένας πόλεμος, μια κόντρα ανάμεσα στις δύο δυνάμεις αυτές. Άρα μια δεύτερη αντίδραση μπορούμε να κάνουμε πάνω σε ένα σενάριο που εμείς το βλέπουμε εχθρό, είναι να μπορέσουμε να κοντράρουμε, έτσι. Η μία λοιπόν να αποφύγουμε όπως αποφεύγουμε την πουνιά, την άλλη μετά να τον κοντράρουμε. Και αυτό ασκεί μεγάλη πίεση, αντίδραση και δύναμη. Η τρίτη, θα λέγαμε, αντίδραση που μπορούμε να έχουμε πάνω σε μία κατευθυνόμενη δύναμη προς τα εμάς ή ένα σενάριο που θα λέγαμε ήρθε στη δική μας πραγματικότητα, είναι η ανακατεύθυνση. Σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να έχουμε μία πλήρη αποδοχή ώστε να μπορούμε σαν την πολεμική τέχνη να τρέξουμε με την ίδια ταχύτητα, με τη φόρα της ταχύτητας δηλαδή, της δύναμης του αντιπάλου, ώστε αφού πιάσουμε ακριβώς την ίδια ταχύτητα, καθότι όπως έρχεται η μπουνιά, καθώς πιάσουμε την ίδια ταχύτητα, μετά απλά μπορούμε να την ανακατευθύνουμε γιατί δεν έχει αντίσταση. Βλέπετε αυτά τα τρία σημεία στην πραγματικότητα είναι αυτά τα τρία σημεία που μπορούμε εμείς να κάνουμε ψυχολογικά όπως και σωματικά για να μπορούμε να ανακατευθύνουμε ή να κοντράρουμε ή να αποφύγουμε κάποιο σενάριο της ζωής μας. Στο τέταρτο σημείο θα μπορούσαμε φίλοι μου να πούμε ότι και σε σχέση με τα τσάκρα δηλαδή μπορούμε να πούμε σε ένα τέταρτο σημείο, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο τσάκρα μπορούμε να συμπεριφερθούμε ανάλογα από αυτά που σας είπα, με κυρίαρχο πρώτα το φόβο, μετά την πολικότητα των συναισθημάτων και τρίτο το διανοητικό. Στο τέταρτο θα λέγαμε, όταν ανεβαίνουμε στη συμπαντική ένωση, στο τέταρτο τσάκρα ή στην τέταρτη αντίδραση θα μπορούσαμε να πούμε φίλοι μου, ότι μπορούμε να μετατρέψουμε την ενέργεια. Βλέπετε κάθε φορά που έρχεται μια ενέργεια, από όλα αυτά τα πράγματα τα τρία που σας είπα, υπάρχει μια τέταρτη δύναμη της μετατροπής. Εκεί πρέπει να έχουμε μάθει μέσα μας την εσωτερική αλχημία για να μπορέσουμε μια δύναμη μια συγκεκριμένη συχνότητα να τη μετατρέψουμε σε μια δύναμη διαφορετική συχνότητα. Θα λέγαμε ότι το κακό θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλό ή να απλά να το μετατρέψουμε. Έτσι και στη ζωή μας καταλαβαίνουμε ότι στην ψυχολογία υπάρχει αυτή η μετατροπή. Να μπορέσουμε σε εισαγωγικά, και εκεί πέρα στηρίζονται όλες οι δασκαλίες της θετικής θα λέγαμε ιδιότητας, να μπορούμε να αγάγουμε έτσι, ή να αγαπήσουμε ή να εξυψώσουμε αυτή την ενέργεια έτσι ώστε να τη δούμε με ένα τέτοιο μάτι που μπορεί για μας να είναι επικοδομητικό το συγκεκριμένο προσωρινό κακό στη ζωή μας. Βέβαια, όταν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα τσάκρα της σύνθεσης, το πέμπτο θα λέγαμε, εκεί που ενώνεται η πολικότητα, όπως βλέπετε και στο κορμί μας, τα δύο χέρια και τα δύο πόδια καταντούν μετά να έρχονται σε ένα άκρο στο κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι καθώς περνάμε, στην πέμπτη θα λέγαμε διάσταση, διαστατική αντίληψη ή θα μπορούσαμε να πούμε στο πέμπτο τσάκρα, καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα πρέπει να ενώσουμε τις δύο πολικότητες και να μπούμε σε μια κατάσταση μιας ουδετερότητας. Εκεί, στην πέμπτη σε εισαγωγικά αντίδραση, είναι εκείνο το σημείο, θα μπορούσαμε να πούμε, που λέμε η διαπεραστικότητα. Εκείνη την ώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα σημείο ο εαυτός μας να είναι στη συμπαντική ροή, στη συμπαντική αρμονία και σαν τον άνθρωπο που παίζει αυτό το break dance που κάνουν καμιά φορά, έτσι, σαν κύμα, οποιαδήποτε ενέργεια να έχετε να διαπερνάει μέσα από μας και να φεύγει χωρίς να κάνουμε τίποτα από τα προηγούμενα. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις απέναντι σε κάποιο σενάριο στη ζωή μας ή σε κάποια ενέργεια ή σε κάποια μεταβολή όλων αυτών των κατευθύνσεων που σας είπα έρχεται βάσει της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, εξύψωσης ή θα λέγαμε μετατροπής ή θα λέγαμε βιωματικής κατάστασης μέσα από τα συγκεκριμένα τσάκρα και τις εμπειρίες μας ή τις καταστάσεις συνειδητότητας που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Τώρα φίλοι μου, σχετικά με τα τραύματα της ζωής και μετά από αυτό σας παρακαλώ να γράψετε ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω μια... μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, να σας εξηγήσω τι σημαίνει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο που ακούμε συνέχεια από τις διδασκαλίες του χριστιανισμού. Ο Χριστός λοιπόν τι εννοούσε όταν είπε
γύρισε και το άλλο μάγουλο. Αν το γάπιο στο έχει χαστοκίσει το ένα μάγουλο, σου λέει γύρισε και το άλλο. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν εννοούσε να κάνουμε το χαζό και να τρώμε χαστούκια. Έτσι. Είναι όλη η μύηση, φίλοι μου, εκεί πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εμείς, το μάγουλο είναι το πρόσωπό μας, είναι η πλευρά μας. Όταν εμείς έχουμε μια τραυματική πλευρά, κάποιος που μας έχει πονέσει, πρέπει, φίλοι μου, να γυρίσουμε την άλλη πλευρά και να δούμε το γεγονός που δεν έχει τραύμα. Αυτό εννοεί. Πρέπει λοιπόν σε κάθε φορά να καταλάβουμε ότι ο Χριστός δεν είπε να γυρίσεις και να φας και άλλο χαστούκι, αλλά από εκεί που εισφάει χαστούκι και το μάγουλό σου είναι τραυματισμένο, από το τραυματισμένο εαυτό σου, όμως κοιτάς τον κόσμο, θα τα βλέπεις όλα τραυματισμένα και θα λειτουργείς κατά από το τραυματισμένο εαυτό σου συνέχεια, που θα σου φέρνει τα ανάλογα αποτελέσματα. Όταν όμως εσύ γυρίζεις μάγουλο, από το μάγουλο που δεν έχεις χτυπήσει, που είσαι normal, που μπορεί να κοιτάξεις ουδέτερα, τότε, φίλοι μου, από εκεί πέρα αλλάζει όλη η κατάσταση της ζωής. Οπότε θέλω να το καταλάβετε αυτό, γιατί είναι όλη η ουσία του μετασχηματισμού. Όλοι μας έχουμε πει ότι έχουμε μέσα μας ρόλους. Μερικοί ρόλοι είναι τραυματικοί. Όταν εμείς παίζουμε αυτούς τους ρόλους για να μπορούμε να συλλάβουμε την πραγματικότητα, είναι φυσικό ότι τα παίρνουμε τα ανάλογα ερεθίσματα. Γιατί τα αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες που παίρνει, έτσι, ένας γραμματέας που είναι ο τραυματισμένος εαυτός μας. Όταν όμως γυρίσουμε το άλλο μάγουλο προς την πραγματικότητα, το άλλο μάγουλο που δεν είναι τραυματισμένο, τότε αυτό το μάγουλο θα δει τελείως διαφορετική πραγματικότητα, φίλοι μου. Γι' αυτό, όταν κάποιος σας χτυπήσει το ένα μάγουλο, δηλαδή έχετε τραυματιστεί από μερικά σενάρια της ζωής, κοιτάξτε με τον άλλο ρόλο που δεν είναι τραυματισμένος. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το ποιον ρόλο παίζετε κάθε φορά, καθώς προσεγγίζετε τα σενάρια της ζωής σας. Τον τραυματισμένο ή τον υγιή. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Λοιπόν, και μετά από αυτό το σύντομο πρόλογο, που ελπίζω να μην σας κούρασα, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις. Σήμερα, 3η και 13, υποτίθεται ότι είναι γρουσούζικη ημέρα, παρόλα αυτά, σήμερα η ημέρα είναι εκπαιδευτική, μπορώ να πω, λόγω των ενεργειών που έχει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι μας γράφει εδώ ο φίλος μας από την Κρήτη, ο Κώστας ο Δημάκης, ο συνεργάτης. Ο σκηνοθέτης, εν πάση περιπτώσει. Λέει η Μαρία, γεια σου Μαρία από τις Πέτσες. Τα χαιρετίσματά μου. Καλησπέρα στα μάτια, πες μας όταν μπορέσεις για τον Αχιλλέα και το ρόλο του στην Ιλιάδα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Λοιπόν, ο Αχιλλέας, πω, είναι αγαπημένος μου ήρωας, έχω γράψει κιόλας για τον Αχιλλέα την απογοήτευση του ημίθεου, έτσι λέγεται. Ελεύθερη γνώμη, blogspot.com. Η Αχιλλεάδα στην πραγματικότητα, έτσι, αντί για την Ιλιάδα, θα πούμε Αχιλλεάδα, μας δείχνει ότι ο πρωταγωνιστής σε όλη την Ιλιάδα είναι μεν η Ελένη, που είναι η γνώση, που η γνώση περνάει μέσα από διάφορα κέντρα μας, από τη Σπάρτη την οποία της παίρνει, τη γνώση, από τα όλα αυτά τα πράγματα που ήταν κάτω στα τρία κατώτερα, θα λέγαμε, τσάκρας, και περνάει και έρχεται η ώρα να τη βρούμε στα τρία ανώτερα, γιατί την πήρε, θα λέγαμε, ο Πάρης, την ερωτεύτηκε ή η γνώση ήθελε να δουλέψει μέσα από την Ιλιάδα, το ήλιον, το φως, τα ανώτερα τρία τμήματα. Τι καταλαβαίνουμε αυτό? Ότι καθώς η γνώση θέλει να μπει σε αυτή την Ιλιάδα, θα λέγαμε, στην τρία και τα τρία ανώτερα τμήματα, έπρεπε όλοι οι εαυτοί μας, τα εγώ μας, έτσι, να πάνε, να τρέξουν, να τη βρούνε, να την κατακτήσουν. Ο Αχιλλέας είναι το ημίθιο εγώ μας. Ο Αχιλλέας είναι εκείνος ο ήρωας που στην πραγματικότητα έχει μέσα του ισορροπήσει τη θηλυκή και την ασθενική ενέργεια, γι' αυτό το βλέπουμε συνέχεια να τον κυνηγάνε οι γυναίκες, όχι βέβαια όπως τα γράψανε με τον Brad Pitt, έτσι, την ιστορία. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το εξυψώνουμε εμείς, ότι λόγω της θηλυκής ενέργειας που είχε ισορροπημένη μέσα του, ήταν φίλος και με τη θηλυκή ενέργεια, φίλος με την ασθενική ενέργεια, είχε τις αρετές, ήταν θεραπευτής, καθότι μου φαίνεται είχε μεγαλώσει με τον Κένταυρο, έτσι, τον Χείρον. Και παρόλα αυτά, ο Αχιλλέας μας δείχνει ότι ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα άλλα εγώ, τα άλλα, τα διάφορα εγώ μας που θέλουν τη γνώση, που πήγαν να την ανακαλύψουν. Αυτά τα άλλα, τα διάφορα εγώ μας, είναι όλοι οι άλλοι ήρωες που παίζουν στο παιχνίδι, σε όλη αυτή την Ιλιάδα, τη μέγα μύηση από τον Όμηρο που μόνο τυφλός δεν ήταν, έτσι. Λοιπόν,
Τι βλέπουμε λοιπόν, ο Αχιλλέας είναι μέσα ο μεγάλος αυτός δάσκαλος, μύστης, ήρωας που έχει την δύναμη να μπορεί να νικάει όλους τους εχθρούς. Βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα τι κάνει, επειδή είναι και αυτός ένα δυνατό εγώ μας, οριοθετεί και ξεχωρίζει τον εαυτό του από τα άλλα τα εγώ. Ξεχωρίζει τον εαυτό του από τον εκείνο τα άλλα τα εγώ που θέλουν από ανάγκη, από φόβο, από κυριαρχία την Ελένη, τη γνώση στα ανώτερα επίπεδα. Αυτός όμως δεν τη θέλει γι' αυτό. Αυτός δεν θέλει να αποδείξει τίποτα. Αυτός δεν ψάχνει την Ελένη. Αυτός ξέρει ότι είναι δοξασμένος. Δεν φοβάται το θάνατο. Αυτός είναι ο ημίθιος που πάει απλά τι να κάνει μέσα στην αποστολή που έχει να βοηθήσει την εξύψωση του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο Αχιλλέας στραβώνει με τα άλλα τα εγώ του. Είναι εκείνο το πνευματικό εγώ που ενώ ξέρει τη δύναμή του δεν μπορεί να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα εγώ γιατί είναι δειλά, πονηρά μέσα μας, έτσι δεν είναι φίλοι μου. Τα άλλα τα εγώ είναι τα πονηρά που όλο θέλουν ο καθένας να εκμεταλλευτούν. Είναι δειλά και βάζουν μπροστά τον Αχιλλέα. Αλλά πάω ότι του ζητάνε μερικά ανταλλάγματα και πάνε να τον κορυδέψουν. Έτσι λοιπόν μέσα μας στραβώνει καμιά φορά ο ημίθεος, στραβώνει και δεν θέλει και αρχίζει και κατηγορεί τα διάφορα άλλα εγώ και λέει «Α, τα κατώτερα εγώ μου, άντε δεν αξίζεται, μόνο εγώ αξίζω» και στραβώνει γιατί αυτός είναι πραγματικά ξεχωριστός, είναι ο ύψιστος, είναι ο καλύτερος, είναι ο ημίθεος. Παρ' όλα αυτά, φίλοι μου, τι μας δείχνει η Ιλιάδα, σας τα λέω πολύ χοντρικά τώρα γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα αναπτύξουμε και να κρατήσουν ώρες. Παρ' όλα αυτά, φίλοι μου, τι μας λέει η Ιλιάδα, η Ιλιάδα μας δείχνει ότι έρχεται ο Πάτροκλος. Ο Πάτροκλος, καθότι έχει πλανευτεί και πάει να και καλά να σώσει τον κόσμο, τι κάνει, παίρνει την περικεφαλαία του Αχιλλέα. Η περικεφαλαία του Αχιλλέα είναι η μάσκα, θα λέγαμε, του Αχιλλέα. Κρύβεται ο Πάτροκλος, καθότι ήταν μαθητής αλλά όχι δάσκαλος. Παίρνει τα δωτά, τη δωτή πληροφορία που δεν είναι δική του, τη δωτή πληροφορία και πάει να πολεμήσει έτσι υπέρ των εγώ για την να κυριαρχήσει τη γνώση, για να πάρει λοιπόν την Ελένη πίσω. Βλέπουμε ότι στην αρχή νικάει, αλλά είναι προσωρινή όλη η νίκη που έχει, γιατί όταν έρχεται η αλήθεια του έκτορα, της έκτης κατάστασης, έτσι το έκτο μάτι της διόρασης, ο διορατικός βλέπει και ξεχωρίζει τον ψεύτη. Και έτσι στη μάχη του με τον Έκτορα, στη μάχη με τη διέστηση, ο Πάτροκλος έχασε τον πόλεμο γιατί δεν ήταν ο Αχιλλέας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου βλέπουμε ότι ο Πάτροκλος ξεσκεπάστηκε το ψέμα του. Και όλοι αυτοί οι Φαρισαίοι, οι ψευτοσοφοί, έρχεται η ώρα που αυτοί οι διορατικοί μπορούν και τους καταλαβαίνουν και βλέπουν πραγματικά αν είναι ο άλλος σοφός, αφυπνισμένος ή έχει ντυθεί Αχιλλέας. Αυτό έρχεται να μας δείξει ότι αφού ο Έκτορας νίκησε τον Αχιλλέα, ο Αχιλλέας μόνο, ο Μέγας Μύστης, έπρεπε να γίνει κυρίαρχος και του Έκτορα και έπρεπε να νικήσει και τον Έκτορα, να έχει τη βούληση πάνω στο τρίτο μάτι, τη βούληση πάνω στη διόραση. Ο πραγματικός Αχιλλέας είναι διορατικός. Ο πραγματικός Αχιλλέας είναι νικάει την έκτη, θα λέγαμε αίσθηση, στο τρίτο μάτι. Και έρχεται λοιπόν η ώρα και πολεμάει και νικάει και τον Έκτορα. Παρ' όλα αυτά όμως φίλοι μου βλέπετε, η ωραία Ελένη δεν κατέχεται από τα εγώ. Ακόμα και ο Αχιλλέας, επειδή και αυτός είναι το πιο μεγάλο εγώ, πρέπει να πεθάνει για να μπορεί η Ελένη να έρθει στα χέρια πάλι ξανά της Σπάρτης. Και τι βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε ότι έπρεπε να μπει μέσα από τα τείχη που κανείς δεν διαπέρασε αυτά τα τείχη των τριών ανώτερων ενεργειών της Τριάδας, όπου εκεί βρίσκεται πραγματικά η Ελένη για να πάρει τη γνώση. Τα τείχη όμως τα ξεπερνάει το άλογο. Που τι σημαίνει φίλοι μου, όχι όλα αυτά τα πράγματα που σας έχουν πει, αλλά το άλογο είναι αυτό που δεν έχει τη λόγο και τη λογική. Είναι το αγαθόν. Γι' αυτό φίλοι μου, μόνο με το αγαθόν μπορούμε να περάσουμε στην ανώτερη τριάδα. Μόνο με το αγαθόν που είναι έξω από το νου μπορεί να γίνουμε κυρίαρχοι της Ελένης των ανωτέρων τμήματων. Και έτσι λοιπόν κατακτάται η όμορφη Ελένη. Μετά έχουμε και τον Οδυσσέα και τα υπόλοιπα, τις άλλες διάφορες μύσεις. Όμως περιληπτικά σας είπα για την Ιλιάδα και τον Μέγα Ήρωα, έτσι μέσα μας τον ημίθεο Αχιλλέα, που στο τέλος σας είπα, πρέπει να πεθάνει και αυτός. Αυτά λοιπόν φίλοι μου Μαρία, για τον Αχιλλέα και την Ιλιάδα. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, γράψε μου Κώστα, τι βλέπεις από τις ερωτήσεις.
αυτό που λέει Μαρία, το κεφρόζεν που το κατατάσεις, τι σημαίνει? Γιατί είδε μου έχει γράψει όλη την ερώτηση, φίλε, ή δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Όχι, τι είναι αυτό? Λέει η Σοφία, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει σημασία για την πορεία μιας ψυχής μετά το θάνατο η κατάσταση που βρίσκεται η συνείδηση του ανθρώπου όταν πεθαίνει. Μέχρι εδώ. Ναι, φυσικά είναι 100%. Γιατί σας είπα, μετά το θάνατο του φυσικού σώματος, φίλοι μου, έρχεται η ώρα μέχρι να πεθάνει το αστρικό μας σώμα, η συνείδηση τα λέγαμε, που εκείνη την ώρα είναι πάνω στην ακτινοβολία, έτσι, και όχι στην πιεσμένη, θα λέγαμε, ακτινοβολία που λέμε υλικό σώμα. Όταν φεύγει το υλικό σώμα, λειτουργεί η συνείδησή μας σε άλλους φορείς. Μέχρι αυτοί οι άλλοι φορείς να χαθούν, περνάνε τη μετά θάνατο ζωή. Όταν η συνείδησή μας είναι συνειδητή ή αφυπνισμένη, μπορούμε να είμαστε, θα λέγαμε, να έχουμε τη μνήμη των ονείρων μας ή να ζούμε στα όνειρά μας. Έτσι ακριβώς είναι και ο θάνατος. Όταν η συνείδησή μας είναι αφυπνισμένη, όπως κάνουμε στη ζωή όταν κοιμόμαστε, έτσι ακριβώς το θάνατο εμείς μπορεί να έχουμε την συνειδητότητα για να ζήσουμε στα αστρικά πεδία. Μετά υπάρχουν και άλλα πράγματα, δεν χρειάζεται να τα πω, είναι πολύ εσωτερική αυτογνωσία. Αλλά θέλω να σας πω ότι ναι, παίζει μεγάλο ρόλο, γι' αυτό και στην διδασκαλία, θα λέγαμε ο Χριστός τι είπε, να σε συνεχεί εγρήγορση. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο κλέφτης να μπει σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εμείς να είμαστε σε εγρήγορση, ώστε κάποια στιγμή, κάθε σενάριο ζωή μας που μπορεί να έρθει, να έχουμε την ανάλογη συνειδητότητα για να μπορέσουμε να πράξουμε με τη μέγιστη των ικανοτήτων μας. Κατάσταση. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις, λέει Μαρία, γεια σου Μαρία, από να μας πεις κάτι για την ανάγκη. Ναι, όταν λέμε ανάγκη, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια επιθυμία, σε εισαγωγικά, που έχει καταληφθεί από τον εαυτό μας, μας έχει καταλάβει τόσο πολύ, ώστε να έχουμε πεποιθήσεις ότι χωρίς αυτή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Και έτσι καταντάει μια ανάγκη. Τώρα όμως η πραγματική ανάγκη δεν έρχεται από τις επιθυμίες, έρχεται από αυτά τα πράγματα, τις λειτουργίες του ανθρώπου που χρειαζόμαστε πραγματικά για να μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το Matrix, το 3D. Επομένως, πρέπει να ξεχωρίσουμε τις βασικές ανάγκες που δεν είναι παραπάνω από 9-10 από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι που λέμε επιθυμίες. Κάθε φορά που εμείς δεν είμαστε συνειδητοί στις ανάγκες του ανθρώπου και προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε, επειδή τις ξεχνάμε, επειδή είμαστε εγωιστές, επειδή και καλά δεν έχουμε ανάγκη ή επειδή νομίζουμε ότι είμαστε ανώτερα όντα, έρχεται η ίδια η ανάγκη, γι' αυτό λέγεται και ανάγκη, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και μας δείχνει την αλήθεια. Και μας δείχνει πραγματικά την αλήθεια με ένα τέτοιο πράγμα που θα μας κάνει να συμπεριφερθούμε αισθηκτοδός, ίσως πανικοβλημένοι, και ίσως να προβάλλουμε, θα λέγαμε λόγω της ανάγκης, αυτό που θέλουμε πάνω σε κάτι που αυτό το πράγμα δεν θα είναι και θα το δούμε στην πορεία. Επομένως, όσο φεύγουμε από την ανάγκη, τόσο έχουμε σωστή κρίση. Όταν είμαστε μέσα στην ανάγκη, τότε μιλάει το ένστικτο, το κομμάτι, το ένστικτόδες μας. Έτσι. Λοιπόν, λέει ο Κώστας Δημάκης, σταμάτη, μπορείς να μας πεις για τον Κρόνο και πώς συνδέεται με τον εσωτερισμό. Για τον Κρόνο και πώς συνδέεται με τον εσωτερισμό. Τώρα εδώ θα πρέπει να κάνουμε λίγο κοσμική ιστορία. Λοιπόν, ο Κρόνος είναι ένας πλανήτης ο οποίος, όπως όλοι οι πλανήτες, εκείνη την κατάσταση της αεριώδης μορφής που είναι, φτάνει σε μια πυράκτωση όπου γίνεται ήλιος. Και αυτός ο ήλιος μπορεί να φτάσει μετά σε ένα θάνατο, να παγώσει και να γίνει όπως αυτό που βλέπετε τώρα, ο Κρόνος. Ο Κρόνος είναι ο αρχαίος των ημερών. Ο Κρόνος είναι εκείνος ο πλανήτης που είναι ο πιο αρχαίος, γιατί έχει παίξει ανθρωπότητα πάνω του χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια πριν. Έχει πυρακτωθεί, έχει φτάσει στην κατάσταση να γίνει ήλιος και η γη κάποτε ήταν δορυφόρος, θα λέγαμε, του Μαλντέκ, ενός πλανήτη άλλου, όπου ήλιο είχε τον Κρόνο.
Παρ' όλα αυτά, μετά την καταστροφή του Μαλντέκ, έγινε ορισμένες ανισορροπίες σε όλο το ηλιακό σύστημα και ο Κρόνος άλλαξε πολικότητα, θα λέγαμε, τόσο μεγάλη που έχασε όλη αυτή την ακτινοβολία και τη λάμψη του σαν ήλιος και πάγωσε και μετά έχει φτάσει σε αυτό το σχήμα που βλέπουμε εμείς με τις διάφορες ηλεκτρομαγνητικές και γεωμαγνητικές ανισορροπίες που φτιάχνουν τα διάφορα δαχτυλίδια του. Λοιπόν, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι πάνω στον Κρόνο υπάρχει ένα εξάγωνο που θα μπορούσε να συμβολιστεί με το αστέρι, θα λέγαμε, του Δαβίδ, το εξάγωνο, θα λέγαμε, αστέρι του Δαβίδ. Και μέσα στο εξάγωνο αυτό αστέρι, ας το πούμε, σχήμα που έχει ο Κρόνος, να το δείτε στο YouTube ή να το δείτε κάπου αλλού, ότι που υπάρχουν εικόνες, υπάρχει ένα πεντάγραμμα, σαν ένας άνθρωπος που είναι έτσι, περίπου. Αυτό το πεντάγραμμα, φίλοι μου, μετά τη διάλυση του Μαλντέκ που σας είπα, κατά την περίοδο της αρχής της Ατλάντιας εποχής στη Γη, έγινε αυτή η ανισορροπία και μπήκαμε μέσα στη μαύρη, θα λέγαμε, εποχή. Δηλαδή, φύγαμε από τη Χρυσή, ξεκινήσαν οι εποχές, έτσι, της Κάλι Γιούγκα και όλων αυτών των διαφόρων σκοτεινών, θα λέγαμε, ενεργειών. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή αυτή η περιστροφή δείχνει αυτό το πεντάγραμμα από την όψη, την ορθή να πηγαίνει προς τα κάτω, βγήκαν και οι δύο πεντάλφες, τα δύο αστέρια που δίνει το ένα την εξύψωση και το άλλο την κάθοδο του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν γύρισε, θα λέγαμε, αυτό το πράγμα προς τα κάτω. Που αυτή την έννοια το πήρανε αυτό το πράγμα ή εσωτερικές διδασκαλίες των αποκρυφιστών και ξεκινήσανε να διαβάζουν, θα λέγαμε, τη νέα αρχή της ανθρωπότητας, έτσι, τη σκοτεινή αρχή της ανθρωπότητας με τον θάνατο ή το πάγωμα του Κρόνου. Που αυτή την κατάσταση ο Κρόνος ξεκίνησε να δημιουργεί τη νέα γη. Αυτή τη γη που έφυγε, θα λέγαμε, μετά τη διάλυση, θα λέγαμε, του Μαλντέκ και μπήκε σε έναν άλλο, θα λέγαμε, ήλιο, αυτόν τον ήλιο που έχουμε τώρα. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το πράγμα ξεκίνησε να φέρνει όλες αυτές τις καταστροφές που είχαν γίνει τότε και έχετε ακούσει κατά τις Ατλάντιες εποχές και σηματοδοτεί, θα λέγαμε, σηματοδοτεί μια νέα εποχή, θα λέγαμε, της Γης. Αυτή λοιπόν η εποχή της Γης σηματοδοτείται από τον Κρόνο και ο Κρόνος πάντοτε τώρα από πολλούς έχει πάρει αυτό το ύφος τη σκοτεινή, θα λέγαμε, πλευρά τη ανθρωπότητα, γιατί τότε ξεκίνησε, θα λέγαμε, η κάθοδος ολόκληρη τη γη σε αυτέ τι διάφορε δονήσει τι οποίε παίζει ο άνθρωπο. Με την ανατροπή αυτή, η δρακονιανή ενέργεια ήρθε στο ηλιακό μα σύστημα και καθιδρύθηκε, έτσι, γιατί όλα είναι συγχρονιστικά και ομοιοκραταστικά. Όπου υπάρχουν μαύρες εποχές σε ηλιακά συστήματα, να ξέρετε φίλοι μου, ότι η δρακονιανή ενέργεια, θα λέγαμε, των διάφορων νότων που λειτουργούν περισσότερο, θα λέγαμε, με το αισθηκτό της κομμάτι, προς την αγάπη με τον εαυτό, ήρθε στη γη και ξεκινήσαν τις διάφορες συγκαθιδρύσεις στα αστρικά, θα λέγαμε, πεδία, στα εθερικά πεδία. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, είναι βαθιές, θα λέγαμε, εσωτερικές διδασκαλίες αυτές. Δεν σας χρειάζονται τόσο πολύ, αλλά θέλω να σας πω αυτή είναι η σχέση με αυτή την κοσμική ιστορία και μετατροπή των ενεργειών ανάμεσα στις αποκρυφιστικές, έτσι, εσωτερικές διδασκαλίες και στον πλανήτη Κρόνο. Μπορείτε να το συνδέσετε και με την αρχαιοελληνική κατάσταση που λέει ότι ο Κρόνος στην αρχή έτρωγε τα παιδιά του και μετά, ξέρω εγώ, ξεκινάει, θα λέγαμε, η ώρα του Δία. Ο Δία σαν πλανήτης τώρα θα μπορούσε και αυτός να φτάσει σε μια εκπίσωση μέσα του και να γίνει και αυτός ένας ήλιος κατά τις ανάλογες συνθήκες. Οι πλανήτες έχουν και αυτοί, όπως σας έχω πει άλλες φορές, τη δική τους ηλικία, γέννηση και θάνατο, όπως ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βεβαίως σε μια εξελισσόμενη κλίμακα μπορεί να φτάσει και αυτός στη δική του εκπίσωση στην έννοια της ακτινοβολίας, στην έννοια του φωτός, της φώτισης, θα λέγαμε, έτσι,
Έτσι ακριβώς μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ένας συγκεκριμένος πλανήτης από τους τρεις μεγάλους αραιώτες πλανήτες όπως είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, έτσι, και στη μικρή κλίμακα η Αφροδίτη, η Γη και ο Ερμής και ο Άρης, έτσι, ακόμα δεν έχουν φτάσει σε αυτό τον εξελιτικό, στην εξελιτική τους κατάσταση. Αυτά τώρα είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι εσωτερικές επιστήμες, δεν χρειάζεται να πούμε άλλο, αλλά προχωράμε στο επόμενο. Λέει λοιπόν η Μαρία, η Μαριάννα, χωρίς να έχουμε αναγνωρίσει και θεραπεύσει τις πληγές μας, πώς θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο, όταν κάποιος είναι στη λύθη και πλήρως ταυτισμένος και δεν καταλαβαίνει καν πως έχει πληγές, οπότε πώς θα επιλέγει την υγεία οπτική. Είναι φυσικό αυτός ο άνθρωπος, εφόσον δεν ξέρει, είναι φυσικό ότι αυτός ο άνθρωπος πάντα θα επιλέγει να κοιτάει τον κόσμο με τον τραυματισμένο μάγουλο, μέχρι να διαλυθεί αυτή η σάρκωσή του ή να φτάσει ο πόνος να τον εξαναγκάσει να σκεφτεί λίγο παραπάνω και να μπει μέσα σε ψυχολογικές ανατροπές, ώστε αναγκαστικά θα λέγαμε, έτσι, να πράξει. Όταν φτάνουμε σε ένα διέξοδο, φίλοι μου, πηγαίνουμε ή πάνω ή κάτω, έτσι. Και μέσα και πάνω σε αυτό, τι θέλω να σας πω. Για να σας δείξω λίγο τη μηχανική των ενεργειών. Μέσα σε κάθε σώμα, σωματίδιο, οτιδήποτε υπάρχει στην ύλη, υπάρχει το Άγιο το 8. Αυτό το Άγιο το 8 μπορούμε να το πούμε ότι είναι η σβάστηκα, αυτή που έχετε μάθει, έτσι. Όχι ο αγγιλωτός σταυρός, αλλά ο σταυρός σε κίνηση. Αυτά τα δύο, τα 8, η μία σβάστηκα δουλεύει δεξιόστροφα, η άλλη αριστερόστροφα. Όταν αυτές οι δύο δουλεύουν μαζί, η ενέργεια βγαίνει και πηγαίνει προς τα κάτω, όταν οι σβάστηκες πάνε μαζί έτσι, πηγαίνει προς τα κάτω, όταν οι σβάστηκες πάνε έτσι, πάνε προς τα πάνω. Οπότε υπάρχει μια εσωτερική δύναμη μέσα μας, όταν οι σβάστηκες δουλεύουν έτσι, και όταν οι σβάστηκες, τα λέγαμε, ή τα κοσμικά τσάκρα δουλεύουν προς τα κάτω, έτσι, υπάρχει μια επέκταση στην ύλη. Αυτό το πράγμα γίνεται και στη σεξουαλική μαγεία, όταν ενωνόμαστε με τον σύντροφό μας μέσα από τα τσάκρα ή μέσα μας εσωτερικά. Τι κάνουν, όταν εμείς δουλεύουμε, έτσι σας είπα, γεννάμε τα εθερικά παιδιά μας, έτσι, όταν δουλεύουν οι σβάστηκες προς τα κάτω, και όταν οι σβάστηκες δουλεύουν προς τα κάτω, τι κάνουμε, γεννάμε τα φυσιολογικά παιδιά μας, η ενέργεια προς τα έξω, η ενέργεια προς τα μέσα. Όλα έτσι συμβαίνουν. Όταν όμως αυτές οι δύο σβάστηκες δεν πηγαίνουν σωστά, βλέπετε, και αρχίζουν και κάνουν αυτό το πράγμα, τότε εδώ δημιουργείται τριβή και πόλεμος και εντροπία και έρχεται η διάλυση, και αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Οι αρνητικοί δουλεύουν και δημιουργούν τις βάστηκες να πηγαίνουν εν αλλάξ για να υπάρχει αυτός ο πόλεμος, συνεχόμενα εντροπία και επομένως η διάλυση, θα λέγαμε, αντί η γέννηση. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε πει. Ναι, και κάτι άλλο. Τι θέλω να πω πάνω σε αυτό το πράγμα της θεραπείας, φίλοι μου. Σας έχω πει ότι τίποτα δεν θεραπεύουμε στην πραγματικότητα μέσα μας. Όλα είναι ρόλοι. Φανταστείτε ότι είστε ηθοποιοί. Όταν λέμε θεραπεύω, τι λέμε. Όλα μέσα μας είναι ρόλοι. Απλά τι κάνουμε εμείς. Διαλέγουμε ποιο ρόλο παίζουμε. Αυτό είναι στην πραγματικότητα θεραπεία. Τίποτα δεν θεραπεύουμε. Δηλαδή θα πάτε ένα ρόλο που παίζει, θα λέγαμε, το ποντίκι να το θεραπεύσετε. Το ποντίκι έχει φτιαχτεί να κάνει το ποντίκι. Η γάτα έχει φτιαχτεί να κάνει τη γάτα. Ο σκύλος έχει φτιαχτεί να κάνει ο σκύλος. Δηλαδή να θεραπεύσει τη γάτα να κάνει το σκύλο. Αυτό είναι θεραπεία. Όχι, φίλοι μου. Γι' αυτό σας έχω πει, μέσα μας δεν θεραπεύεται τίποτα στην πραγματικότητα. Εμείς αποταυτιζόμαστε από αυτά και διαλέγουμε ποιο ρόλο θέλουμε να παίξουμε. Η ρόλη είναι πάντα εκεί. Πάντα στη διάθεσή μας. Όταν όμως εσείς δεν ξέρετε να έρθετε στην κατάσταση του ηθοποιού και να μην μπορείτε να διαλέξετε ρόλο, τότε είναι φυσικό να ταυτίζετε με κάθε ρόλο για όλο, θα λέγαμε, το υπόλοιπο της ζωής σας. Επομένως, δεν χρειάζεται να πολεμάτε το ποντίκι που είναι ποντίκι, ούτε το κακό γιατί είναι κακό, ούτε τη βία γιατί είναι βία, ούτε τίποτα. Απλά πρέπει να τα αποδεχτείτε όλα σαν τέλεια εργαλεία, τέλειοι ρόλοι, τέλειοι μηχανισμοί, τέλειες εξισώσεις. Είναι άσκοπο να τα πολεμάτε. Όταν πολεμάτε λοιπόν, κάνετε αυτό το πράγμα που σας είπα, την εντροπία. Και τότε δεν πηγαίνετε ούτε πάνω ούτε κάτω. Μένετε στον πόλεμο. Χάνετε ενέργεια και τελειώνει η ενέργειά σας. Πρέπει να συνεργαστείτε, όπως το αίμα συνεργάζεται μέσα μας, αρτηρία και φλέβα. Πρέπει να συνεργαστείτε κι εσείς με την πραγματικότητα. Να δημιουργήσετε τις σωστές σβάστηγες. Έτσι, τη σωστή ροή. Σε συνεργασία. Εσείς με το αντίθετο. Σε συνεργασία. Εσείς με το αντίθετο. Σε συνεργασία.
Αυτή η ομοποίηση των αντιθέτων δημιουργεί το Άγιο Οκτώ μέσα μας και λειτουργούν όλοι οι κόσμοι. Γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, κοιτάξτε, αυτοί που πραγματικά θέλετε να θεραπευτείτε, πρέπει να μάθετε την συνεργασία με οτιδήποτε σε εισαγωγικά αρνητικό υπάρχει στη ζωή σας. Έτσι, αυτές είναι οι εσωτερικές απόκριφες επιστήμες που σιγά σιγά θα έρθουν στο φως αυτές τις εποχές. Έτσι, όλα τα πράγματα είναι το ίδιο. Είτε λέμε τεχνολογία, είτε λέμε συνείδηση, είτε λέμε ψυχολογία, είτε λέμε φυσική, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο. Στο π και φ, όπως γίνεται με την περίμετρο, τον κύκλο και τη διάμετρο, που σας είπα ότι είναι τραμπάλα, έτσι, και η απόσταση την οποία κλείνουμε για να μην πέσουμε μέχρι το άγκος τραμπάλας, ότι είναι το φ, έτσι στην πραγματικότητα τα πάντα είναι ένα. Μόνο ο δικός μας ο διαχωρισμός τα κάνει και φαίνονται διαφορετικά. Όλα είναι fractals. Μόλις μπείτε σε αυτή την κατάσταση να διαβάζετε τα πάντα, θα δείτε ότι όλα είναι φράγκλες και λειτουργούν κάτω από τους ίδιους νόμους. Το σύμπαν είναι απλό. Εμείς το κάνουμε πολύπλοκο, έτσι. Όσο σύνδετο κι αν είναι, έχει μόνο μερικούς απλούς βασικούς νόμους. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, λέει η Σούλα, καλησπέρα, μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για τις διαστάσεις, πόσες υπάρχουν και έχουμε πρόσβαση σε αυτές. Λοιπόν, κοιτάξτε, αναλόγως τι διδασκαλία πιάνεις. Μπορούμε να πούμε ότι είναι 12 διαστάσεις και μία ας πούμε 13. Έτσι, όταν πιάσουμε αυτό το και πιάνουμε μαζί, θα λέγαμε και εκείνο το θεϊκό. Από τις 12 διαστάσεις, εμείς μπορούμε να δούμε τις 9 μέχρι το γαλαξία μας. Μετά από εκεί και πέρα θα λέγαμε, έτσι, μετά την 8η και την 9η μπορούσαμε να πούμε μετά ότι χάνεται η ατομικότητά μας και είναι άγνωστο για μας. Λοιπόν, παρόλα αυτά τα πράγματα, κάθε διάσταση έχει τις υποδιαστάσεις μέσα. Αλλά για να μην χαθούμε σε όλα αυτά τα πράγματα, εμείς πιάνουμε θα λέγαμε το ουράνιο τόξο. Από τη στιγμή που πιάνουμε το ουράνιο τόξο, θα λέγαμε υπάρχουν 7, θα λέγαμε χρώματα, αυτά τα 7 χρώματα της ήριδας, αυτά τα βλέπουμε και μέσα μας. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε βάσει τον τσάκρα, θα λέγαμε, ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάσταση. Είτε αυτή που ζει συνειδησιακά, θα λέγαμε στον χωροχρόνο το οποίο βλέπουμε κάτω από το κόκκινο, θα λέγαμε τσάκρα, έτσι, είτε θα λέγαμε σε όλα τα υπόλοιπα τσάκρα μας. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλήσουμε γεωμετρικά, τι λέμε, έχουμε τις 3 διαστάσεις του Ευκλήδη και την 4η που είναι ο χρόνος. Και μετά έχουμε την 5η, θα λέγαμε, που είναι το ιωνιότητα. Καταλάβατε. Μετά είναι αναδιπλώσεις είναι μετά συνδυσιακές. Αλλά οι 3 βασικές είναι αυτές. Λοιπόν, όταν εμείς έχουμε λοιπόν το τρισδιάστατο που λέμε, θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι όταν λέμε 3 διαστάσεις, εννοούμε ένα αντικείμενο. Αντικείμενο όμως, χωρίς χρόνο, είναι μία, τα λέγαμε, στιγμή. Εμείς για να ζούμε πολλές στιγμές στη ζωή μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όντα τετραδιάστατα αυτή τη στιγμή, γιατί μέσα μας τι κάνουμε. Η συνείδησή μας είναι ο χρόνος στην πραγματικότητα. Γι' αυτό το εγώ στην πραγματικότητα, όταν ενεργοποιείται ή έρχεται στην ύπαρξη, τι δημιουργεί? Χρόνο. Όταν λέω ποιος είσαι εσύ, τι μου λέτε? Το παρελθόν σας. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά που ρωτάω εσύ ποιος είσαι, τι θα μου πει κάποιος? Είμαι ο Σταμάτης. Δηλαδή τι ρε φίλε, ο Σταμάτης? Και θα σου πει ο άλλος τι θυμάται από τον εαυτό του. Δηλαδή το εγώ είναι θύμηση, το εγώ είναι χρόνος. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Άρα κάθε φορά που εσείς μπαίνετε, θα λέγαμε, στο χρόνο, έχετε το εγώ σας. Κάθε φορά που δουλεύετε, θα λέγαμε, στο άχρονο, σιγά σιγά, θα λέγαμε, φεύγουμε από το εγώ μας. Όταν εμείς κάποιον άνθρωπο, κάποια ψυχή, κάποιο όν, μπορούμε και το κοιτάξουμε 5 διάστατα, στην αιωνιότητα, θα δούμε όλους τους εαυτούς που έχει από τη στιγμή ύπαρξής του, έτσι, μέχρι τη στιγμή που θα ξαναπάει στο όλον μέσα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Λοιπόν, αντί να μπλέκετε λοιπόν με διαστάσεις πάρα πολλά και να μπερδεύεστε, φανταστείτε ότι υπάρχουν μόνο συνειδησιακά επίπεδα, έτσι, που μπορούν να απευθούν μέσα σε αυτές τις 4 διαστάσεις και στην αιωνιότητα. Οι 4 διαστάσεις, 4 διάστασεις που λέμε καμιά φορά στον χρόνο, εκεί έχει πάρα πολλές βαθμίδες. Δυστυχώς, μέσα σε αυτό το πράγμα ή ευτυχώς, μπορεί να παιχτούν πάρα πολλές εισαγωγικά υποδιαστάσεις. Και πολλά όντα εκεί πέρα, σας λέω ότι είναι από την 5η, την 6η, την 7η, την 8η, την 9η διάσταση, ότι είναι ο Ιησούς της Ναζαρέτ, ότι είναι η Μαρία Μαγδαληνή, ότι είναι ό,τι να είναι, εν πάση περιπτώσει, ο Ascended Master και όλα αυτά τα πράγματα.
Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στην τέταρτη, θα λέγαμε, διάσταση. Συγκεκριμένες σκεπτομορφές που αντλούν δύναμη, έτσι, λόγω της ενέργειας και των δεσμών που έχουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους κάτω, που εστιάζουν πάνω σε αυτές. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εκεί πέρα είναι η μεταθάνατο, θα λέγαμε, ζωή, όσο μπορεί να διατηρηθεί κάποια συγκεκριμένη σκεπτομορφή, η οποία μέσα μπορεί να έχει ένα ποσοστό συνείδησης. Λοιπόν, επομένως δεν χρειάζεται, Μαρία, να σου πω τώρα η πρώτη διάσταση, η δεύτερη διάσταση, η τρίτη διάσταση, η τέταρτη διάσταση. Ο καθένας, βάσει το συνδυασιακό επίπεδο, έχει κάνει τις διάφορες, έτσι, διαχωρισμούς. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα να μην μπλέκεστε σε αυτά τα πράγματα, με αυτές τις έννοιες, και όσο ακολουθάτε κάποια συγκεκριμένη διδασκαλία για να έχετε ένα σκελετό, έτσι. Όταν όμως είστε ελεύθεροι, ας πούμε, περιπλανητές, καλό θα ήταν να καταλαβαίνετε την ουσία και να μην μπαίνετε τόσο πολύ σε λεπτομέρειες διαχωρισμών, έτσι, κάποιων συγκεκριμένων διδασκαλιών. Λοιπόν, λέει λοιπόν Μάρση, μπάς περιπτώσει, αλληλικά. Πας να το διαβάσω καλά, δεν ξέρω γαλλικά είναι, τι είναι αγγλικά είναι. Σχετικά για τη μετατροπή, γίνεται μέσω του μηχανικού νου που έχουμε μάθει να ενεργούμε, γίνεται να μάθουμε να ενεργούμε μέσω της μετατροπής. Η ίδια η μετατροπή συμβαίνει επειδή εμείς μπορούμε να αλλάξουμε κλίμακες πάνω στη συνείδησή μας. Όταν εμείς λέμε ότι είμαστε πολυδιαστατικά όντα, σημαίνει ότι βλέπουμε πολλές διαστάσεις. Κάθε άνθρωπος που φτάνει σε εκείνο το επίπεδο, να μπορεί ένα πράγμα να το κοιτάει από τα διάστατα, θα λέγαμε, ή κάτω από τα 7 τσάκρα, θα λέγαμε, έτσι, είναι φυσικό ότι μπορεί να το μετασχηματίσει μέσα του. Γιατί λέμε τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί μόνο μέσα μας μπορεί να γίνει ο μετασχηματισμός. Κάθε τι που βλέπετε, είτε ένα αναπτήρας, είτε δέντρο ή οτιδήποτε άλλο πράγμα, δεν το παίρνετε πραγματικά μέσα του, παίρνετε το είδωλο μέσα, έτσι, την ενέργεια δηλαδή στην πραγματικότητα παίρνετε μέσα. Αυτή την ενέργεια μπορείτε να τη μετασχηματίσετε όταν εσείς μέσα το αναγάγετε στο παν, το αγαπήσετε. Αυτό είναι η αγάπη. Είναι η μονοθεϊστική ματιά των πάντων. Δεν είναι απλά το συνέστημα ή ο πόθος ή η ανάγκη ή η πληρότητα των κατώτερων διαφραγματικών τσάκρα. Εκεί έτσι το καταλαβαίνουμε, ναι. Αλλά όταν θέλουμε εμείς να μετατρέψουμε την ενέργεια, να μετατρέψουμε γενικά όλη την ενέργεια σε πιο λεπτεπίλεπτη κατάσταση, ειδικά την ενέργεια της γης, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να βγάλουμε όλα τα παραπατάσματα και μέσα να ξεκινήσουμε να δούμε σε εισαγωγικά το πνεύμα που υπάρχει μέσα, έτσι. Αυτό το πνεύμα που έχει ντυθεί με αυτή, θα λέγαμε, τη συνείδηση και τη μορφή για να μπορεί να μας δώσει αυτό το πράγμα που εμείς βλέπουμε σαν 3D, σαν άνθρωπο, σαν οτιδήποτε άλλο πράγμα. Άρα, θα λέγαμε, άλλη μια φορά, όπως οι επιστήμονες σκάβουν μέσα στην ύλη και πάνε να βρούνε το Θεό ή την ενέργεια ή πως φτιαχτήκαν τα πάντα, έτσι, ή το διάστημα, έτσι και εμείς σκάβουμε μέσα μας και βλέπουμε εκείνες ακριβώς τις αισθήσεις που μπορούν να δούνε αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουν και οι επιστήμονες. Το καταλαβαίνετε, κάθε τεχνολογία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ιδιότητες συνδυσιακές. Αυτά που τώρα κάνει τεχνολογικά ο άνθρωπος, μπορεί να τα κάνει εσωτερικά ο άνθρωπος. Έτσι, αναβαθμίζοντας τον εαυτό του. Ακόμα και ο εγκέφαλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο υλοποιημένος, τα λέγαμε σε εισαγωγικά, νους στην πραγματικότητα. Σε λίγο καιρό τα νέα παιδιά μας, στις άλλες εποχές, δεν θα χρειάζεται να δουλεύουν τόσο πολύ τον εγκέφαλο με αυτή την έννοια που το βλέπετε εσείς, γιατί θα έχει μηχανοποιηθεί τόσο πολύ ώστε θα έχει γίνει ο νους τους η τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά, και εύχομαι, εκείνοι θα έχουν εστιάσει στην καρδιακή νοημοσύνη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όταν είσαι αγνός στην καρδιά, τότε η τεχνολογία μπορεί να γίνει ο νους σου, η ίδια τεχνολογία. Γι' αυτό υπάρχουν πάντα δύο δρόμοι όταν εμείς σαν ανθρωπότητα ακολουθάμε μια τεχνολογία. Το πρώτο πράγμα είναι να μηχανοποιηθούμε και να μας δικήσουν οι μηχανές, και το άλλο πράγμα είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτή τη μηχανικότητα και τεχνολογία κάτω από την καρδιακή ή συγκινησιακή νοημοσύνη.
Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι θα έρθει η ώρα που εμείς οι άνθρωποι τώρα κάνουμε τον πόλεμό μας με τις μηχανές. Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα προγραμματάκια, είτε είναι εσωτερικά είτε είναι εξωτερικά, είναι στην πραγματικότητα ο πόλεμος που κάνουμε, όπως κάνουμε ο πόλεμος με τη μηχανικότητα μέσα μας, έτσι είναι και ο πόλεμος με την τεχνολογία έξω, στο να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Αυτά τα δύο θα έρθει η ώρα και θα τα ενώσει ο εκλεκτός, ο Νίο, το Ιόν, η άνοδος, το καταλαβαίνετε, όπως στο έργο του Matrix. Αυτό το έργο, το μυητικό του Matrix. Βλέπετε, ενώνει τον πόλεμο των ανθρώπων που έχουν χάσει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, και έχουν εγκλωβιστεί στα κατώτερα στρώματα, επειδή πάνω διοικούν οι μηχανές. Στα κατώτερα στρώματα, επειδή πάνω εξωτερικά διοικούν οι μηχανές. Λοιπόν, ξέρω ότι σήμερα τα λέμε λίγο πιο εσωτερικά τα πράγματα. Τι να κάνω, παιδιά. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, γιατί πρέπει να μιλάμε για όλα τα επίπεδα που μας ακούνε, έτσι. Είναι ωραίο πράγμα όταν μιλάμε για το σεξ, τον έρωτα, τα συναισθήματα, αλλά καμιά φορά πρέπει να απευθυνθούμε και στους φίλους μας που έχουν κάνει μια πιο εσωτερική εργασία και είναι σε άλλα, θα λέγαμε, επίπεδα κατανόησης, έτσι. Για τους άλλους φίλους που δεν μπορούν να μας ακολουθούν, παρακαλώ λίγο την κατανόησή σας. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, όχι. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, Βασιλάκη μου, όμως να τα γράφεις, φίλε, κανονικά, έτσι, όχι σε προσωπικό μήνυμα, παρακαλώ, γιατί έχει γεμίσει εδώ πέρα το... Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, σταμάτη καλησπέρα, εάν θεωρήσουμε πως η συλλογικότητα της ανθρωπότητας επέλεξε να παίξει το παιχνίδι του 3D στις χαμηλές δονήσεις, αυτό έγινε κάτω από την πλήρη συμφωνία της ανθρώπινης συλλογικότητας ή στην πορεία κάποιες αρνητικές οντότητες εκμεταλλεύτηκαν την πλάνη και την αγνότητα των ανθρώπων και τους εκμεταλλεύτηκαν. Μήπως η ανθρωπότητα δεν αποφάσισε να παίξει τόσο χαμηλές συχνότητες, αλλά λόγω της εκμετάλλευσής της από τους αρνητικούς τελικά έπεσαν χαμηλότερα. Αυτό ακριβώς που λες, φίλε μου, ότι δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τη συνείδηση σε ένα επίπεδο, έχουμε ακριβώς τη συμφωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ακόμα και αυτό που λες σαν ανθρωπότητα όχι, δεν έχουμε την συνείδηση όπως βλέπεις, και φυσικά κάποιες άλλες ανθρωπότητες θα λέγαμε ή ανώτερα όντα από εμάς που μας εκμεταλλεύονται, όπως εσύ εκμεταλλεύεσαι τα ζώα, τι γίνεται, παίζουν αυτό το πράγμα, το παιχνίδι της κυριαρχίας του θήτη και του θύματος. Όμως ακόμα και τα ζώα, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, ο ψυχικός τους ομοιοκραδασμός με το δικό σου ψυχικό ομοιοκραδασμό, εκεί έχει παιχτεί συμφωνία για να εκδηλωθούν μαζί και να παίξει εδώ πέρα τώρα το θήτη και το θύμα. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνο το σημείο που υπάρχει ο θήτης και το θύμα, το καταλαβαίνουμε εμείς και το βλέπουμε έτσι, αλλά η συμφωνία είναι πάντα σε ένα πιο εσωτερικό επίπεδο. Και όταν μιλάμε εμείς για το ψυχικό επίπεδο, μιλάμε για την έννοια της αιτίας και του αποτελέσματος, έτσι, και του ομοιοκραδασμού. Γιατί η ανθρωπότητα τώρα φαίνεται και πραγματικά την εκμεταλλεύονται, θα λέγαμε, ορισμένα όντα, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα είναι τι είναι. Είναι αυτό το κομμάτι τώρα που λέμε εμείς 3D, αυτό το ζωώδες διανοητικό on, έτσι. Εν πάση περιπτώσει που εμείς το λέμε άνθρωπο. Στην ολότητά του όμως ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι ένα on πρώτης, δεύτερης πυκνότητας ή τρίτης, αλλά είναι ένα έκτης πυκνότητας on, αγγελικό on, αν συλλάβει τον εαυτό του ή τον κρυσταλώσει, τα λέγαμε όλο, ή όπως θέλετε πέστε το, αν ενώσει τα επίπεδα μέσα του, τότε δεν μπορούν τα υπόλοιπα όντα που είναι τέταρτης, τα λέγαμε, πυκνότητας, που τώρα το διοικούν τον άνθρωπο, να τον διοικήσουν. Καταλαβαίνετε, όλα γίνονται συγχρονιστικά. Όταν εγώ είμαι δυνατός και έχω μπράτσα και έχω δύναμη, έτσι, κανείς δεν μπορεί να με νικήσει. Αν όμως εγώ για κάποιο λόγο θεωρήσω τον εαυτό μου ότι είναι ένα κακόμοιρο παιδάκι, μπορεί να έρθει ένας που θεωρεί τον εαυτό του πιο δυνατό και να τη σφάω. Πού, γιατί δεν έχω δύναμη, γιατί έχω ξεχάσει ποιος είμαι. Το καταλαβαίνετε πώς πάει. Ελπίζω με το παράδειγμα αυτό να καταλάβετε ότι όποιος θυμάται τον εαυτό του, παύουν ορισμένα σενάρια που κάποιοι εισέχουν κάτω από την ένταξή τους. Εντάξει, κοινωνικοπολιτικά ή εθεροηλεκτρομαγνητικά. Και μετά ίσως και καρμικά. Έτσι, είναι αναλόγως εσείς. Αν από πρωταγωνιστής, δηλαδή που έχετε εδώ την συνειδητότητά σας,
μπορείτε να την ενώσετε με τη συνειδητότητα του σεναριογράφου. Πριν του σκηνοθέτη για να φτιάξει την πραγματικότητα και μετά του σεναριογράφου. Όταν αυτά τα τρία έτσι ισορροπήσουν μέσα σας, γιατί εσείς είστε και τα τρία. Θα έχετε εκείνη την κατάσταση μέσα σας που το αγγελικό σας «on» που είναι μέσα σας, δηλαδή εκείνο το τμήμα της συνείδησης που ανήκει στα πιο εσωτερικά πεδία, ο σεναριογράφος να σας αλλάξει το κάρμα. Ο σκηνοθέτης να σας ομοιοκρατάσει στην άλλη πραγματικότητα με στην πραγματικότητα που ζείτε. Το καταλαβαίνετε, αυτά οι ρόλοι είναι μέσα σας, έτσι, απλά έχετε εστιαστεί στον πρωταγωνιστή τώρα αυτή τη στιγμή. Ο πρωταγωνιστής πονάει, χτυπάει, κάνει, δείχνει. Αυτός είναι ο ρόλος του. Okay. Είναι ήδη συνδεδεμένος. Είναι ήδη συνδεδεμένος. Απλά δεν το ξέρει, γιατί παίζει πολύ καλά το ρόλο. Σε περίπτωση ενθύμησης, ο πρωταγωνιστής, έτσι, καταλαβαίνει ότι είναι και ηθοποιός και ότι έχει συμφωνήσει, έτσι, να κάνει ορισμένα πράγματα. Όλα τα πράγματα γίνονται κατ' εικόνα και ομοίωση. Και το θέατρο, δηλαδή, η θέα των τριών, η θέα των τριών κόσμων, αυτό που αναγνωρίζει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνετε, είναι η πραγματική ζωή μας. Είναι η πραγματική ζωή μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει μέσα μας να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή, μέσα από κάθε ύπαρξη που έχει ο καθένας, σαν πρωταγωνιστής, ό,τι και να παίξει δράμα, κωμωδία, τσόντες, πολεμικά, ό,τι και να παίξει πάνω στη σκηνή, για τους θεατές που είναι από κάτω, είναι ένα ντοκιματέρ. Έτσι γινόμαστε εμείς όλοι όταν είμαστε αυθεντικοί και ο εαυτός μας και παίζουμε καλύτερα και όσο πιο πολύ μπορούμε το ρόλο τον πραγματικό μας, τι γινόμαστε, γινόμαστε ηθοποιοί, έτσι, του κόσμου. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Δημήτρης, και σιγά σιγά φίλοι μου να αρχόμαστε να κλείσουμε. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, δεν μπορεί κάποιος να αντικρίσει το φως το πανάγαθο, αν δεν γίνει φως πάναγνος. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Όπως λένε και οι μεγάλοι δάσκαλοι, αυτό που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος είναι μια αντανάκλαση της αντανάκλασης μιας κάποιας αλήθειας. Πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης. Okay. Λοιπόν, όποιος θέλει κάποια άλλη ερώτηση μπορεί να την γράψει φίλοι μου. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, στα μάτια μπορούσες να μας μιλήσεις για την αστρική προβολή κατά πόσο είναι ασφαλές. Λοιπόν, η αστρική προβολή καταρχήν. Τι είναι η αστρική προβολή? Η αστρική προβολή είναι να προβάλλουμε τον εαυτό μας στο αστρικό φως, στην ακτινοβολία δηλαδή της γης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Η γη έχει μια ακτινοβολία, έναν εθέρα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το σώμα μας να προβάλλουμε τη συνειδητότητά μας στον εθέρα. Στην πραγματικότητα τι κάνουμε? Πάμε τη συνειδητότητά μας στα εθερικά μας τμήματα, στην άβρα. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα, έτσι. Και η άβρα μας, επειδή κάθε τμήμα μέσα στον εαυτό μας έξω στην άβρα αλλά και εσωτερικά μέσα αντιπροσωπεύεται και ομοιοκραδάζεται και αναλογεί σε κάθε τμήμα της άβρας της γης και σε κάθε τμήμα θα λέγαμε αντανακλαστικά της άβρας των άλλων πλανητών, μπορούμε εμείς ομοιοκραδαστικά κάθε φορά αναλόγως του να βγαίνουμε στα διάφορα τμήματα των εθερικών πεδίων μέσα στην άβρα μας, η συνειδητότητά μας να συγχρονίζεται με τις αυρικές εθερικές περιοχές της γης και άλλων πλανητών. Εκεί παίζουν οι εξωγήινοι οι οποίοι ακούτε αλλά δεν τους βλέπετε συνέχεια. Μόλις ο άνθρωπος είναι αντιληπτικό, μεγαλύτερο όν και φτάσει να αντιλαμβάνει περισσότερο τον εθέρα του, τότε θα εμφανιστούν οι εξωγήινοι. Επομένως λοιπόν η αστρική προβολή δεν είναι τίποτα άλλο παρά όπως η ψυχή μας προβάλλει την εσάργωσή της εδώ πέρα, έτσι η ίδια μας η εσάργωση προβάλλει τον εαυτό της, τα λέγαμε, σε άλλα τμήματα. Το καταλαβαίνετε? Πάντοτε μια αστρική προβολή, πάντοτε μια προβολή συγκεκριμένη διατηρεί ένα ποσοστό συνείδησης για να μπορεί να έχει την επαναφορά και την άλλη τη συνειδητότητα την προβάλλει πάνω σε ορισμένα πλαίσια, θα λέγαμε, ύλης. Κάθε φορά που εμείς προβάλλουμε τη συνειδητότητα, δημιουργούμε
ένα ελκτικό κέντρο σημείο που λόγω της βαρύτητας ξεκινάει και μαζεύει ύλη και έτσι φτιάχνουμε, τι φτιάχνουμε, τα διάφορα σώματά μας. Όσο πιο συνείδηση έχετε, τόσο πιο βαρύτητα έχετε. Γι' αυτό καμιά φορά τι λέμε, σοβαρέψου, δηλαδή όχι να γίνεις μουντρούχος ή να γίνεις αυστηρός, αλλά να είσαι εδώ και τώρα. Οπότε η συνείδησή σου να εστιαστεί εδώ πέρα. Όπου εστιάζει η συνείδηση, τόσο έλκει η πληροφορία, τόσο έλκει η ύλη, τόσο δημιουργεί σώμα. Και όταν είσαι εδώ εστιασμένοι, το σώμα σας εξαπλώνεται και συλλαμβάνεται πληροφορία παντού. Όσο τρέχετε δεξιά και αριστερά το μυαλό σας και δεν είσαι συγκεντρωμένοι, με το κέντρο σας μαζί δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να έχετε την μεγαλύτερη απορρόφηση από την εμπειρία της ζωής και του περιβάλλοντος που είστε. Καταλάβαμε λοιπόν τι είναι η αστρική προβολή. Λοιπόν, λέει ο Στέφανος, Dharma Deva, αν θες μίλησέ μας για τα εμπόδια στην άνοδο της συνειδητότητας και πώς ξεπερνούνται. Φίλοι μου, όλα αυτά τα πράγματα, για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, έτσι, απλά ο κάθε άνθρωπος ελπίζει, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα του, και αν είναι παλιά ή νέα ψυχή, αλλά με την πρακτική φαίνεται. Όλα έρχονται να μας το δείξει η θέληση που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος μέσα του. Η θέληση είναι εκείνο το σημείο που μας ενώνει με την ψυχή μας. Με η ψυχή μας, θα λέγαμε το φως μας, είναι αυτός ο πλούτος που έχει ο κάθε άνθρωπος, που όπως τα καταπιστεύματα θα λέγαμε, σε κάθε ζωή έχει αφήσει και ένα κομματάκι, μια πρίκα. Όλη αυτή η πρίκα είναι περιουσία. Όπως ο Οδυσσέας πρέπει να σηκώσει το βράχο για να πάρει από κάτω, θα λέγαμε, την κληρονομιά που το έχει αφήσει ο πατέρας του, για να κάνει μετά την, θα λέγαμε, περιπέτειά του με τον Μινόταυρο, το προσωπικό του εγώ με στο λαβύρινθο του νου, έτσι ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η πέτρα, θα λέγαμε, αυτό το παρελθόν που είναι εξηκώσει, έρχεται από τη δύναμη της θέλησης κάθε ψυχής. Αυτή η θέληση είναι στην πραγματικότητα εκείνη η ανθυποβολή, η συγκεκριμένη που έχουμε μέσα μας, στον εαυτό μας, για να μπορούμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια, γιατί μας δίνει τη δύναμη της αναπαραφοράς, τη δύναμη της ενθύμησης, τη δύναμη εκεί που οι άλλοι στερούν και δεν μπορούν να συνεχίσουν, σαν Duracell που λέει η διαφήμιση, εμείς να τα καταφέρνουμε. Ξέρω ότι επειδή καθένας σας πρέπει να τεστάρει τον εαυτό του, πρέπει να τεστάρει τα όρια του για να δει πραγματικά μέχρι πού φτάνει η θέλησή του. Όταν εμείς όμως δεν βάζουμε τον εαυτό μας, γιατί κυριαρχούμαστε συνέχεια από φόβους το ένα το άλλο σε τέτοιες καταστάσεις, δεν θα βρούμε ποτέ πού είναι τα όρια μας. Βλέπετε λοιπόν γιατί είναι μερικοί άνθρωποι ανήσυχοι. Ακόμα και όλα να τους τα δώσεις, εκείνοι θα διαλέξουν να κάνουν την περιπέτειά τους. Όπως ο Βούδας, σε εισαγωγικά, παράτησε το παλάτι, όπου ήταν, θα λέγαμε, και αυτός ένας πρίγκιπας και είχε όλα τα πλούτη. Είδατε, μια ανήσυχη ψυχή, ένα ανήσυχο πνεύμα, φίλοι μου, έρχεται η ώρα που ό,τι και να του δώσεις, την πληρότητα θέλει να τη δώσει, να τη νιώσει με άλλου τύπου ενέργειας. Και πάνω σε αυτό θα σας πω κάτι και θα κλείσω. Όταν μιλάμε κβαντικά, θέλω να καταλάβετε ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτός που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι θα βρει πρώτα το οικόπεδο, μετά θα αρχίσει να χτίσει ορισμένα τούβλα, μετά θα πάρει τα έπιπλα και μετά θα το βιώσει σαν να είναι ευτυχισμένος. Όμως φίλοι μου, στην κβαντική κατάσταση αυτές οι τρεις εικόνες, οι τέσσερις που σας είπα, δεν λειτουργούν με την λογική συνεκτικότητα και διαδικασία που νιώθουμε εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στον χρόνο. Αυτές οι πραγματικότητες υπάρχουν και οι τέσσερις, έτσι, και υπάρχει το σπίτι ήδη έτοιμο, έτσι, υπάρχει η πραγματικότητα που βάζουμε τα έπλα, υπάρχει η πραγματικότητα που το ψάχνουμε το οικόπεδο. Μπορούμε, ναι, να φέρουμε εκείνη την πραγματικότητα που έχουμε το σπίτι έτοιμο πρώτο. Όμως, εδώ έχουμε διαλέξει να δουλέψουμε με τη διαδικασία για να μάθουμε να εκτιμάμε και να έρχεται αυτό το πράγμα
της θέλησης, της ψυχής, της ενδυνάμωσης και να μας έρχεται όλο αυτό το βίωμα ότι τα καταφέραμε γιατί μαθαίνουμε να δημιουργούμε από την αρχή. Το καταλαβαίνετε? Έτσι λοιπόν αυτό το που ζούμε τώρα γίνεται για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Γιατί αν εμείς κάναμε έτσι μαγικά και γινόντουσαν όλα τα πράγματα, αυτό που οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να κάνετε, γιατί ξέρετε ότι είστε θεοί, θα χάσετε τη μαγεία της ζωής. Η μαγεία λοιπόν της ζωής δεν είναι να κάνουμε έτσι λοιπόν φίλοι μου και να γίνονται τα πράγματα. Εσείς λοιπόν πρέπει να μάθετε ότι η ζωή ποια είναι. Δεν είναι ούτε η γέννηση ούτε ο θάνατος. Είναι το ενδιάμεσο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας λέω, αφού δεν είναι η γέννηση μόνο και δεν είναι ο θάνατος μόνο και η ζωή λέγεται όλη η διαδικασία ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατο, προσέξτε τα πράγματα που γεννιούνται μέχρι τα πράγματα να πεθάνουν και να καταλάβετε ότι ανάμεσα εκεί είναι η ζωή. Ακόμα και στην ένωση των δύο ανθρώπων, σε αυτό που λέτε σεξ, σε αυτό που λέτε έρωτα, δεν είναι ούτε όταν ενώνεσαι, ούτε όταν τελειώνεις. Είναι ακριβώς όλη η συνουσία. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που και σήμερα εστιάσατε και μου δώσατε την προσοχή. Για όποιον θέλει να συνεργαστεί με αυτή την ενέργεια, μπορεί να προσφέρει, να κοινοποιήσει με ένα like, με μια κοινοποίηση, με οτιδήποτε θέλει. Θα τα πούμε μετά από 15 μέρες πάλι. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους. Και φιλιά πολλά.